Πριν πάμε στο σύντομο ωφέλιμο διάλειμμα, mm-hmm. γιατί θέλουμε λίγο να τα βάλουμε στις... Α, έχουμε τον Κώστα Σιμακόπουλο. Ποιο είναι δυνατόν, ποιο διάλειμμα. Το... Κώστα, είσαι έτοιμος για το μαραθώνιο, συνάδελφε. Πάμε στα σοβαρά, ρεπορτάζ τώρα. Βέβαια. Είμαστε στο μαραθώνιο. Δυνατά μηνύματα. Στο μαραθώνα, mm-hmm. στο μαραθώνα, στο σημείο εκκίνησης. Εδώ από στα επόμενα λεπτά αναμένεται να προσέλθουν περίπου 21.000 δρομείς που θα τρέξουν στον 41ο μαραθώνιο. Έχω, Σπύρο, κοντά μου τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τα blogs, δηλαδή πώς θα τακτοποιηθούν οι δρομείς και ανάλογα στην ώρα τους θα ξεκινούν με πρώτο εκκίνηση, με το πρώτο μπλοκ εκκίνησης να φεύγει στις 9 το πρωί. Έχω τον Γιάννη Φάκα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος αθλητισμού στις ένοπλες δυνάμεις και ο υπεύθυνος όλων των εθελοντών εδώ στα blogs. Κύριε Φάκα, καλημέρα. Πόσο κόσμο περιμένουμε και τι έχετε ετοιμάσει και τι σημαίνει για τον κόσμο που μας παρακολουθεί τα blogs που θα πηγαίνει ο κάθε δρομέας. Καλημέρα, είναι μια τεράστια γιορτή του αθλητισμού. Τα blogs είναι 12, θα γίνουν 12 εκκινήσεις. Μιλάμε για 18.000 κόσμο, ίσως και περισσότερους, οι οποίοι θα πρέπει να φύγουν κατά κύματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν φύγουν 18.000 μαζί και συμβεί κάτι, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε τα διώχνουμε, γίνονται 12 εκκινήσεις. Έχουμε απλό κόσμο, κόσμο που έρχεται από κάθε γωνιά της γης για να έχει την εμπειρία του αυθεντικού. Αλλά έχουμε και πολλούς επωνύμους αθλητές, έτσι, από όλα τα σπορ, τους οποίους γνωρίζετε γιατί είστε εσείς ο διοικητής. Για πείτε μας δύο λόγια. Εγώ είμαι διοικητής τα τελευταία 11 χρόνια και όλοι αυτοί θα δημιουργήσουν την ασπίδα αυτή που θα οδηγήσουν όλους τους αθλητές που θα πάρουν μέρος του μαραθωνίου μέχρι την εκκίνηση. Πολύ ωραία λοιπόν, και θα πάμε να μιλήσουμε πολύ σύντομα και με τον έναν από τους προπονητές του Στίβου, τον κύριο Βάιο Αργύρη, ο οποίος μας έρχεται εδώ από τον γειτονικό Ροπό με τους εθελοντές και όλα τα παιδιά. Κύριε Αργύρη, μια μεγάλη γιορτή σήμερα για τον αθλητισμό, για τον κλασικό αθλητισμό και ειδικά για τα χωράφια που εσείς υπηρετείτε. Αλλά πείτε μας τι γίνεται τώρα μέχρι την ώρα της εκκίνησης, τι προετοιμάζετε. Καλημέρα και από μένα. Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα, ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας. Περιμένουμε τους αθλητές να τους κατευθύνουμε στα μπλοκ που είναι ο καθένας και να γίνεται η εκκίνηση του κάθε μπλοκ. Είμαστε εθελοντές από το Σύλλογο του Στίβου Γάσο Ολοπίων, με μέλη του Συλλόγου και αθλητές που θα βοηθήσουμε την όλη διαδικασία. Όλα να πάνε καλά. Αυτά, Σπυρό, σιγά σιγά θα έχουμε και επαφές και με τους πρώτους που θα έρθουν εδώ. Ήδη κάποιοι που έχουν έρθει από το πριν ξημερώσει καν έχουν την ειδική κουβέρτα που τους έχει δοθεί, τη συνθετική, για να μην κρυώσουν. Η θερμοκρασία είναι χαμηλή, είναι γύρω στους 14 με 15 βαθμούς, αλλά βέβαια είναι ιδανική για τρέξιμο. Αυτά λοιπόν, είμαστε σε αναμονή των δρομέων. Τα πούλμαν είναι καθοδόν προς τον μαραθώνα. 6 ώρα έφυγε το τελευταίο από την Αθήνα και θα γεμίσει εδώ χώρο σιγά σιγά, όπως είπαμε, με 21.000 δρομείς.